Παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών προ του δικαστέ του Αρίου Πάγου θεωρεί ο πρόεδρο του Α1 πολιτικού τμήματο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Χρήστο Τζανερίκο, την υποψήφιση τροπολογία. Χαρακτηρίζει πρωτοφανή τη ρύθμιση που προβλέπει ότι το αν θα μετάσχει στι εκλογέ το κόμμα Κασιδιάρη ή όχι θα αποφασίσουν 11 δικαστέ και όχι 5 όπω ισχύει μέχρι σήμερα. Πρωτοφανή καθώ αποτελεί ευθεία παρέμβαση στη λειτουργία του Αρίου Πάγου. Η ρύθμιση που εισάγεται αποτυπώνει φωτογραφικά τη δυσπιστία και την έλλειψη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, αναφορικά με την άσκηση τη διακριτική μου ευχέρεια να ορίζω την πενταμελή σύνθεση του τμήματο του οποίου είμαι πρόεδρο. Ουδέποτε προεξόφλησα την κρίση τη δικαιοσύνη, απαντά ο Υπουργό Εσωτερικών και συμπληρώνει ότι η κυβέρνηση σέβεται την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη και δεν αντιπαρατήθεται με αυτήν. Η θέση τη κυβέρνηση είναι απλή. Περισσότερα μάτια, εγκυρότερη κρίση χωρί καμία εξαίρεση δικαστή του αρμόδιου τμήματο από τη σύνθεση. Η νομοθετική πρωτοβουλία τη κυβέρνηση θωρακίζει την κρίση τη δικαιοσύνη, όποια και αν είναι αυτή. Σε κάθε περίπτωση, είναι αυτονόητο ότι σε δημοκρατικά πολιτεύματα η νομοθέτηση ανήκει στην αρμοδιότητα τη Βουλή και όχι στην επιλογή του κάθε δικαστή. Από το Υπουργείο Εσωτερικών διατυπώνονται και εχμέ για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, που για ένα τέτοιο ζήτημα προτιμά κατ' περιορισμένη σύνθεση δικαστηρίου. Η τελευταία τροπολογία που ψήφισε πρόσφατα η πλειοψηφία μαζί με το Κινάλ αποδεικνύεται φιάσκο, σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Το μόνο που καταφέρνει ο κύριος Μητσοτάκη όμω με αυτέ τι συνταγματικέ ακροβασίε είναι να προσδίδει αντισυστημικά χαρακτηριστικά και να φουσκώνει τα ποσοστά τη ακροδεξιά. Δεν μας άκουσε όταν προειδοποιούσαμε και απέρριψε την τροπολογία που είχαμε καταθέσει. Αν είχε εισακουστεί η πρότασή μα για εισαγωγή του ζητήματο στην Ολομέλεια του Αριού Πάγου, δεν θα είχαμε φτάσει στι σημερινέ δυσάρεστε εξελίξει. Η νέα, μονομερή και πρόχειρη νομοθετική ρύθμιση τη κυβέρνηση δεν θα χρειαζόταν. Για αδιανόητο θεσμικά δημόσιο διάλογο του Αντιπροέδρου του Αριού Πάγου με τον Υπουργό Εσωτερικών, κάνει λόγο Ευάγγελο Βενιζέλο. Θεωρώ αυτονόητο ότι ο κύριο Αντιπρόεδρο του Αριού Πάγου θα προβεί σε δήλωση αποχή από οποιαδήποτε σχετική διαδικασία. Έντονη η κριτική του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα τόσο προ τη Νέα Δημοκρατία όσο και προ το ΣΥΡΙΖΑ για τη λεγόμενη αντισυστημική ψήφο σε σχέση με την ακροδεξιά. Έχουν μάλιστα το θράσος να του κατατάσσουν και στι ονομαζόμενε αντισυστημικέ δυνάμει, όταν έχει αποδειχθεί τόσο ιστορικά όσο και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν ότι πρόκειται για τα καλύτερα πραγματικά μαντρόσκυλα του συστήματος